ανησυχία και τρόμο προκαλούν οι αλλαγές που φέρνει ο νέος ποινικός κώδικας, καθώς από 1η Ιουλίου θα προκαλέσει μπαράζ αποφυλακίσεων εκατοντάδων κακοποιών, οι περισσότεροι εξ αυτών αλλοδαποί που έχουν καταδικαστεί για σωρία διαρρήξεων και κλοπών. Πολλοί αλλοδαποί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για κλοπές και διαρρήξεις πρόκειται να αποφυλακιστούν τον επόμενο μήνα, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο. Τα αλλάζει όλος ο ποινικός κώδικας και η ποινική δικονομία. Είναι κάποια νομοθετήματα τα οποία είχαν διάρκεια ζωής 50 και 70 χρόνια. Αυτά αλλάζουν εκ βάθρων. Είναι πάρα πολλά ως προς τον τρόπο, ως προς την ποινική μεταχείριση και ως προς το χαρακτηρισμό διαφόρων εγκλημάτων. Κάποια εγκλήματα γίνονται ελαφρύτερα, κάποια που είχαν μεγάλη απαξία τώρα ελαχιστοποιείται η απαξία τους. Την ίδια ώρα, άτομα που έχουν διαπράξει κλοπές και έχουν ήδη προφυλακιστεί έχουν ενημερωθεί για τις αλλαγές, με συνέπεια οι δικηγόροι τους να έχουν ζητήσει αναβολή προκειμένου να δικαστούν μετά την 1η Ιουλίου, οπότε και θα έχει τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς. Μπαίνουν διάφορες καινούργιες ποινές. Προβλέπεται η κοινοφελής παροχή κοινοφελούς εργασίας ως κύρια ποινή, ενώ μέχρι τώρα ήταν μόνο για μετατροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Πριν από την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα, οι κλοποί διώκονταν σε βαθμό κακουργήματος. Με τα νέα δεδομένα, μόνη προϋπόθεση για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης, η αξία των κλοπημαίων να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Δηλαδή, εάν μια συμμορία κακοποιών δεν φτάσει τα 120.000 ευρώ, αλλά μείνει στα 119.999 ευρώ, τότε διώκεται για πλημέλημα. Αυτά πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινάει κάποιο δικαστήριο με τον παλιό κώδικα και να τελειώνει με το καινούριο. Με τον παλιό θα είναι άλλο το πλαίσιο της ποινής το προβλεπόμενο και άλλος ο χαρακτηρισμός πιθανών του αδικήματος και άλλος θα είναι μετά τις 2 Ιουλίου με το καινούριο κώδικα. Ο νέος ποινικός κώδικας μάλιστα έχει αναδρομική ίσχυ, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι έχουν καταδικαστεί για κλοπές και διαρρήξεις και εκτείουν ποινές κάθειρξης και όσοι είναι προφυλακισμένοι για ίδια αδικήματα θα βρεθούν εκτός φυλακής. Παράλληλα, περίπου 100 εκκρεμείς δικογραφίες που βρίσκονται στο εφετείο του για κακουργηματικές διώξεις θα φτάσουν στο δικαστήριο στο αμέσως προσεχές διάστημα ως πλημέλημα. Είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να επιβληθεί μία ποινή, τουλάχιστον να αναβληθεί ή να διακοπεί η δίκη, προκειμένου να υπάρξει μία ευνοϊκότερη ή επικέστερη μεταχείριση για τον κατηγορούμενο, γιατί αυτό ωφελεί και το δικαστήριο και την οικονομία της δίκης γενικότερα. Την ίδια στιγμή, η ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε πως εν μέσω συγκεκριμένων καταγγελιών από δικαστές, εισαγγελείς, κοινωνικούς φορείς, πολίτες στην Ελλάδα, αποφάσισε να διενεργήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου επίγουσα αξιολόγηση της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα στην Ελλάδα.